είναι πολύ καλό δημαγωγό, σαν τον Κλέωνα. Άλλο αυτό, μην μπερδεύεστε. Και ο Κλέωνα ήταν πολύ ικανό, οδήγησε την Αθήνα στην καταστροφή. Ο Τσίπρα είναι μέχρι στιγμή, εύχομαι να πέφτω έξω. Μέχρι στιγμή, ο χειρότερο πρωθυπουργό από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τεράστια διαφορά. Δεν συγκρίνεται με δεύτερο. Αυτή η φράση του Άδωνη Γεωργιάδη για τον Αλέξη Τσίπρα έκανε άνω κάτω τη συνεδρίαση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών και προκάλεσε την αποχώρηση από τις εργασίες του συνεδρίου του Υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Αμανατίδη. Όμως ο κύριος Γεωργιάδης συνέχισε την επίθεσή του κατά του κυρίου Τσίπρα, παρομοιάζοντάς τον με την ωραία Ελένη του Ομήρου. Ο κύριος Τσίπρας εκλογές αυτές ήταν, μια και είμαστε αδελφούς και λένε τα αρχαιοελληνικά, ήταν σαν την ωραία Ελένη του Ομήρου. Ξέρετε, η ωραία Ελένη δεν έχει καμία περιγραφή του πώς ήταν στον Ομήρο. Ο καθένα τη φαντάζεται πώ θέλει. Σ' αρέσουν οι μαύρε, ήταν μαύρε. Σ' αρέσουν οι λευκέ, λευκοί. Ξανθιέ, ξανθιά. Μελαχνή, μελαχνή. Μεγάλε, μεγάλη. Νέα, ναι, ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει ο καθένα σκέφτεται. Αυτό είναι ο Τσίπρα. Θέλει έμφυα. Δεν θέλει έμφυα. Δεν θέλει έμφυα. Δεν θέλει ΦΠΑ. Δεν θέλει. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Λοιπόν, άρα, ο μόνο που είχε δίκιο ω προ το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα ήταν ο Γιούγκερ. Ο οποίο τι του είπε. Σιγά τη νίκη που πέτυχες. Αν εγώ έλεγα στο Λουξεμβούργο αυτά που είσαι στην Ελλάδα, θα πάει 90%.